Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Βασίλη Τριλυράκη, στενό συνεργάτη του Θανάση Χατζόπουλου. Καλησπέρα κύριε Τριλυράκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Σας αρέσει η ταμπέλα παράγοντας ή μάλλον όχι? Όχι, αφού δεν είμαι παράγοντας, το ξέρετε. Φίλαθλος είμαι, όπως είναι και ο Θανάσης φίλαθλος. Φοβερές στιγμές χθες κύριε Τριλυράκη. Για ακόμα μια φορά στο Παλατάκι. Φοβερές στιγμές λέω στο Παλατάκι. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά, δηλαδή αυτά που βλέπουμε σε κάθε μάτς. Ναι. Απολαμβάνουμε ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό το σύνολο που έχει φτιαχτεί, η ομάδα έτσι πως λειτουργεί αυτή τη στιγμή με τον προπονητή μας, πραγματικά απολαμβάνει να τους βλέπεις. Χαίρεσε το πάθος, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορεί να είναι ο κόσμος μαζί μας. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, εντάξει, ωραία είναι στην τηλεόραση να το βλέπεις, αλλά αν το ζεις από κοντά είναι και πολύ καλύτερα. Είναι κρίμα που δεν είναι ο κόσμος. Ελπίζουμε να ανοίξουν τα γήπεδα του χρόνου και από νωρίς κιόλας, όχι να ανοίξουν αργά, και να μπορούν να απολαμβάνουν όλο αυτό το θέαμα που απολαμβάνουμε εμείς από κοντά και η υπόλοιπη τηλεόραση. Πώς γίνεται δύο φίλαθλοι να δομούν ένα σωματείο, μια εταιρεία υποδιάλυση και μια ομάδα τόσο ανταγωνιστική? Κοίταξε να δεις Κώστα, φίλαθλοι είμαστε εμένα, αλλά είμαστε επιχειρηματίες και οι δύο, έτσι. Σωστό. Καθένας σε διαφορετικό κομμάτι, σε άλλο κομμάτι του επιχειρήν εγώ, σε διαφορετικό κομμάτι ο Θανάσης. Ο Θανάσης είναι ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Και εγώ στο δικό μου τον κλάδο των κατασκευών θα έλεγα ότι είμαι αρκετά καταξιωμένος. Πιο πολύ είναι διοικής του επιχειρήν. Από εκεί ξεκινάει. Τώρα το κομμάτι το αγωνιστικό, σίγουρα όταν πάνε όλα καλά σε μια επιχείρηση και είναι όλοι τους πληρωμένοι και έχεις και κάνει κάποιες καλές επιλογές, πρώτα απ' όλα σε αυτό που διοικεί την ομάδα, ας πούμε στον προπονητή, νομίζω ότι γίνεται από μόνο του. Και υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα οικογενειακό. Εμείς δεν είμαστε ούτε αφεντικά, ούτε είμαστε απρόσωποι, είμαστε όπως το είπα και πριν, είμαστε φίλαθλοι. Δηλαδή είμαστε μαζί με την ομάδα, καταλαβαίνουμε πού πονάει η ομάδα, τι χρειάζεται η ομάδα. Είμαστε μια οικογένεια. Όπως είναι στο σπίτι μας όλοι μια οικογένεια, έτσι είμαστε και εμείς εκεί, είμαστε στο σπίτι μας. Μάλιστα. Είπατε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει φέτος... Όλα ξεκίνησαν με την προσπάθεια του Θανάση, που, δηλαδή μια επιχείρηση για να μπορέσει να την φέρει σε λειτουργία χρειάζεται οπωσδήποτε χρήματα. Όλα ξεκίνησαν από τη βοήθεια του Θανάση, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, την ξέρετε όλοι. Από εκεί ξεκίνησε και σιγά σιγά βοήθησε και ο κόσμος, πάρα πολύ, δηλαδή όχι απλώς πάρα πολύ, συγκινητικά πολύ, και μετά όλα πήγαν από μόνα τους. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουν. Γιατί ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο της οργάνωσης και της οικονομικής εξυγίανσης φέτος πήρε πρωτάθλημα. Σε σχέση με τους αντιπάλους του, η πέμπτη θέση είναι πρωτάθλημα, το καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω, ανεξάρτητα από την έκβαση των αγώνων στα play-off. Και πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται γιατί οι άνθρωποι που το τρέχουν, δηλαδή ο Θανάσης ο Χατζόπουλος, ο Βασίλης ο Τριλυράκης και όλοι οι υπόλοιποι που είστε εκεί μια ομάδα, μια οικογένεια, όλοι. Έχετε τεράστια αγάπη για αυτό που κάνετε και πολλές ώρες να διαθέσετε για αυτό που κάνετε. Ακριβώς. Η απασχόληση ειδικά σε ώρες είναι πολύ. Αλλά το κάνουμε γιατί τα αγαπάμε. Δεν το κάνουμε με ωράριο, δεν υπάρχει ωράριο σε αυτό το πράγμα. Το κάνεις γιατί τα αγαπάς. Και ειδικά όταν παίρνεις και την ανταπόκριση του κόσμου και την αγάπη του κόσμου, σου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω και λες θα συνεχίσω όσο μπορώ, όσο αντέχω. Λοιπόν, είπατε στο ξεκίνημα της κουβέντας δεν είμαστε παράγοντες. Θα διαφωνήσω. Αν δεν ήσασταν παράγοντες και ήσασταν απλά διαχειριστές, γιατί παράγοντας σημαίνει προβλέπειν, δεν θα είχατε ανανεώσει ήδη το συμβόλαιο του Λυκογιάννη. Θα περιμένατε ενδεχομένως το τέλος της περίοδου. Και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι πάρα πολλοί. Όπως για παράδειγμα ότι η ΑΕΚ σήμερα αναζητά προπονητή. Ψάχνει για προπονητή. Ναι. Ακριβώς. Και πείτε ότι κάνω λάθος και ότι δεν σκέφτεται ή δεν σκέφτηκε το Λυκογιάννη πριν ακόμα απομακρύνει τον Παπαθεοδόρου. Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, στο επιχειρήν πρέπει να προβλέπεις. Να βλέπεις μπροστά. Αυτό το έχουμε και οι δύο. Το να προβλέπουμε. Οπότε
πάλι εγώ δεν το θεω... Ο παράγοντας είναι μια παρεξηγημένη λέξη στην Ελλάδα. Γιατί ως επιτοπλίστων έχουμε αρκετούς κακούς παράγοντες. Οπότε γι' αυτό είναι μια ταμπέλα που δεν τη βάζουμε εγώ με το Θανάση. Έχουμε και καλούς. Παράγοντες. Έχουμε και καλούς. Έχουμε και καλούς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και καλούς. Παράγοντες είστε. Δεν είστε διαχειριστές. Δεν είστε διαχειριστές. Όχι, με τα δικά σας χρήματα ναι. Τρέχει αυτή η ΙΚΑΕ. Ξεκίνησε να τρέχει και ήρθε η βοήθεια του κόσμου. Ο οποίος εμπνεύστηκε έτσι, από τη δική σας απόφαση να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή ναι, είναι η πραγματική με εικόνα. Με του Θανάση το χέρι στην τσέπη. Okay. Δεν επαναλαμβάνω εγώ, με του Θανάση okay. Το χέρι στην τσέπη. Πάντως κύριε Τηλιράκη, μιλάμε για ένα τσουνάμι οπαδών το να φτάσει ο αριθμός κοντά στους 10.000 να δώσουν χρήματα για την ΚΑΕ. Ναι, βέβαια, ναι. Για μένα είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα στην εποχή που ζούμε. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πιο πολύ ποδοσφαιρικός. Αν και πήρε πολύ μεγάλες χαρές από τον μπάσκετ τα παλιότερα χρόνια, αλλά ως επιτοπλίστων όλοι μας είμαστε πιο πολύ ποδοσφαιρικοί. Τώρα σιγά σιγά πιστεύουμε ότι γυρίζει αυτό το πράγμα. Θα αγαπήσουν τον μπάσκετ. Γιατί είναι ένα άθλημα και το οποίο και εγώ το είχα παρεξηγημένο. Είναι ένα άθλημα που σε κρατάει σε συνεχές ενδιαφέρον. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν επαναπάβεσαι, δηλαδή δεν είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο. Μπήκε ένα γκολ, μπήκε δύο γκολ. Δεν έχει και πολλές ανατροπές τεράστιες. Είναι ένα άθλημα που στο τελευταίο λεπτό δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δηλαδή να, με ένα τρίποτο κερδίζεις, παίρνεις το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο. Και εγώ το είχα σας λέω παρεξηγημένο, αλλά όσο το ζω τώρα αρχίζει και με τρελαίνει. Είναι πάρα πολύ όμορφο το μπάσκετ. Ειδικά αν βλέπεις πάθος έτσι. Γιατί είχα πάει και παλιότερα σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι δεν είχα πάει. Δεν είχα έρθει σε παιχνίδια, αλλά μου φαινόταν κάπως αδιάφορα, ας πούμε. Τώρα όταν βλέπεις ένα πάθος σε μια ομάδα, στο μεταδίδει αυτό το πράγμα και έχεις την αγωνία να δεις πώς θα τελειώσει. Εγώ θα ξαναπώ, κύριε Τηλιράκη, ότι και τους αγώνες αλλά και τα βίντεο μετά τα παιχνίδια, που είναι πραγματικά πολύ μικραμένα αλλά απολαυστικά, νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει και μία και δύο και πέντε φορές στο καπάκι, γιατί του αρέσει πολύ αυτό που βλέπει. Ούτε είναι υποχρέωση να μαζευτούν οι παίχτες στο κέντρο να πούν δύο κουβέντες και να πάμε στα αποδυτήρια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για καταστάσεις που πραγματικά είναι ασύλληπτες. Μακάρι να μην βαρθούμε ποτέ να τις βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα έχετε να πείτε κάτι για το μήνυμα του coach προς τον πρόεδρο που φώναξε ο coach, ας πούμε λέει κάτι για τον πρόεδρο του Euro. Νομίζω ότι ναι. Το μήνυμα που είπε, άμα τα ακούσατε, είπε Euro, δεν είπε Europe. Οπότε τα Euro τα δώσαμε. Νομίζω Europe είπε, δεν ξέρω αν θέλει να το αποφύγετε. Ναι, αλλά αυτό που ακούστηκε είναι το Euro. Ας το έλεγε Euro. Κοίταξε, είναι διακαές πόδος και δικό μας να παίξουμε στην Ευρώπη. Βέβαια. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το απορρίπτουμε σε καμία περίπτωση, αλλά ας είμαστε πραγματιστές. Η ομάδα του χρόνου πρέπει να συνεχίσει οπωσδήποτε μια αντίστοιχη εξυγίαση σαν αυτή που είχαμε φέτος. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις προς το δημόσιο που μπορεί να εξαλείψαμε πλήρως 100% πλέον το κομμάτι αυτό των υποθέσεων των 47 με παλιούς παίκτες, με μάναζερ και τέτοια, αυτό εξαλείφθηκε πλήρως. Και με τη βοήθεια του κυρίου Σαββίδη, της οικογένειας που θα μπουν τώρα κάποια χρήματα, πιστεύουμε κάποια στιγμή άμεσα, θα εξαλείψουμε και προμηθευτών πολλές ανάγκες, αλλά το μεγάλο κομμάτι του δημοσίου, το οποίο υπάρχει σαν χρέος, αυτό είναι ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να τις έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, έχουμε υποχρεώσεις πολύ μεγάλες του χρόνου, που είναι πολύ μεγαλύτερες από το κόστος της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, εμείς για να καταφέρουμε να πάμε Ευρώπη, πρέπει να αντισταθμίσουμε όλα και να πούμε: έχουμε να πληρώνουμε πρώτα απ' όλα τις υποχρεώσεις μας. Αφού τις εξασφαλίσουμε, μας περισσεύουν επιπλέον 150-200.000 που χρειάζεται η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν σημαίνει μόνο τα ταξίδια που είναι ένα κόστος περίπου σε 100.000 ευρώ επιπλέον και θα έχεις και κάποια έσοδα αντίστοιχα από τη FIBA, οπότε λες θα τα αντισταθμίσω, θα πάρω και κάποια εισιτήρια, θα τα αντισταθμίσω. Πρέπει να κάνεις και μια ομάδα, η οποία ομάδα θα έχει πολύ μεγαλύτερο budget. Γιατί πρέπει να έχεις 14 παίκτες υπερπλήρης, ούτε καν 12, αλλά 14 πρέπει να έχεις υπερπλήρης για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να κάνεις και μια αξιόλογη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί άμα πεις ότι πάω στην Ευρώπη και μετά το Σαββάτο ή την Κυριακή χάνω από το κάθε χωριό που θα περάσει από το Παλατάκι, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην πάμε ποτέ στην Ευρώπη. Καλύτερα να παίζουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε, να διεκδικήσουμε πράγματα στην Ελλάδα μέχρι ένα βαθμό. Γιατί εντάξει, ξέρετε κακά τα ψέματα ότι για να πας για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα έχει μέλλον ακόμα. Είναι πολύ δυνατές οι ομάδες, είναι πολύ μεγάλο το μπάτζετ τους για να πας για πρωτάθλημα. Αλλά γιατί όχι σε 2-3 χρόνια να πας και για αυτό, να πας και για το κύπελο. Και τότε θα πας και για Champions League, να πας να βγεις στην Ευρώπη. Είναι να έχεις εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα και να πας. Είναι να αυτό πας το κομβικό που είπατε ότι το να παίξει απλά η ομάδα νομίζω δεν αρέσει ούτε σε εσάς, ούτε σε ο Χατζόπουλο, ούτε σε κανέναν. Απλά να παίζει και okay, να κάνει ταξίδι. Αυτό είναι το κομβικό.
Το να παίξει και να μπορέσει να διεκδικήσει. Έχουν πλάνο. Όταν έχεις πλάνο και το υποστηρίζεις, αργά ή γρήγορα θα πετύχεις το στόχο σου. Χωρίς πλάνο, ρίχνουν τα ζαριά, αργά ή γρήγορα θα πέσεις μέσα στο κουβά. Ξεκάθαρα. Κύριε Τηλιράκη, να σας συγχαρούμε και πάλι για όλα. Αν είσαι και ειλικρινής με τον κόσμο. Και όταν έχεις πλάνο. Δηλαδή, εμείς είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο σε όλα τα πράγματα απέναντί του. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πούμε. Γιατί ο κόσμος μπορεί να πιέζει, να πει πάτε Ευρώπη, παίξτε Ευρώπη. Εμείς θα σας πούμε την αλήθεια. Δεν πρέπει ίσως να πάμε ακόμα Ευρώπη. Τώρα, άμα το καλοκαίρι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το brand name φέτος του ΠΑΟΚ ανέβηκε 250% επάνω. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται, τι προτάσεις υπάρχουν γενικώς. Η υγεία δηλαδή αυτή εδώ βγήκε προς τα έξω σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο εμείς. Οπότε πιθανόν να καταφέρουμε να έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι χορηγιών που να μας καλύψει την προϋπόθεση αυτή που θέλουμε. Δηλαδή, αν μας έρθει ένα μεγάλο πακέτο από χορηγίες και πούμε ότι αυτά εδώ μπορούν να πάνε στην Ευρώπη, πιθανόν να μπορέσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι σίγουρο. Αυτό λέω. Ότι όλα γίνονται με πλάνο, με πρόγραμμα και όχι με ζαριά. Αυτό ακριβώς λέω. Το τι θα κάνετε είναι δικό σας και νομίζω ότι θα σας στηρίξει ο κόσμος σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τηλιράκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έβαλα και μια δημοσίευση με το φίλο, με το φίλο που της εφημερίδας της Φόρτσα σήμερα. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, για μας ήταν μεγάλη χαρά το να έχεις κύριο εξώφυλλο τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εξώφυλλο είμαστε πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει το να είσαι σε μια μικρή γωνίτσα από το να είσαι πλέον το εξώφυλλο είναι να μεγάλη υπόθεση. Και πολύ αργήσαμε. Το τμήμα πάρω. Και πολύ αργήσαμε. Εντάξει, όχι, αργήσαμε. Μια χαρά. Πέρα από την επιτυχία. Η προσπάθεια που έχετε κάνει, το ξαναλέω, να δώσετε πνοή σε κάτι που έμοιαζε πεθαμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η ομοί πραγματικότητα. Είπαμε, ο Χατζόπουλος έχει το άγγιγμα του Μίδα. Το είπαμε αυτό, δεν υπάρχει. Ό,τι πιάσει γίνεται χρυσός. Εντάξει. Θα περάσουν να μας δώσει την ευλογία του. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.